Μόλις γνωρίσαμε μια γυναίκα η οποία μας γνώριζε, μας χαιρέτησε. Τώρα περνάμε από την άλλη μεριά της παραλίας. Προηγουμένως ήμασταν ακριβώς εκεί. Τώρα είμαστε σε ένα στενάκι εδώ στη Σκάλα Ρεσού. Έρχεται πολλοί κόσμος, παιδιά. Εδώ και χρόνια είναι γνωστό το μέρος. Ακούσαμε πολλούς ανθρώπους στον δρόμο να μιλάνε αγγλικά. Με αμερικανική προφορά, παρακαλώ. Πάμε λίγο από εδώ να κατέβουμε προς την παραλία. Μην πέσεις, please, σε χρειάζομαι. Όχι, όχι, όχι. Σε χρειάζομαι και ιδίως αυτό που κρατάς αυτή τη στιγμή, θες να το πω. Oh. Ναι. Πάμε να κατέβουμε μία προς την παραλία. Άντε πάλι προς την παραλία. Διάλεξε, θέλεις να κάνεις βόλτα στο χωριό ή θες να πας στην παραλία. Εγώ θέλω να είμαι ανάμεσα. Και χωριό και παραλία. Ανάμεσα, ακριβώς εκεί. Πώς είναι οι γάτες. Θα μας τρελάνει ο Κωνσταντίνος σήμερα. Πώς είναι οι γάτες που δεν θέλουν ποτέ να είναι ούτε μέσα ούτε έξω. Θέλουν να είναι ακριβώς εκεί, ρε παιδί μου, στο χώρισμα. Ας πούμε, οι γάτες, αυτό το κλασικό που κάνουν είναι βγαίνουν στο μπαλκόνι και πάνε και γάτες πάνω στο κάγκελο. Ο Κωνσταντίνος θέλει να παίξει, γι' αυτό ήταν μία από εκεί, μία από την άλλη. Τώρα ήρθε από την άλλη πλευρά. Από εδώ το πάω, από εκεί το πάω. Στο τέλος θα πάω και εγώ με τα παιδάκια να παίζω και να παίξω ποδόσφαιρο και να κάνω τα δικά μου. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε σε μια δεύτερη πλατιούλα. Αυτό ουσιαστικά. Ήφαιστος! Καλά το θυμόσουνα. Εγώ ήθελα να δω αν υπάρχει και κάποια άλλη πλατιούλα έτσι με ταβερνούλες, με εστιατόρια κλπ. Και να περπατήσω, αλλά όχι στην άμμο, ακριβώς παράλληλα στην παραλιακή. Και όντως τα καταφέραμε. Φτάσαμε λοιπόν εδώ, παιδιά, σε μια δεύτερη πλατιούλα. Βλέπουμε ότι κάποιος κάνει kitesurf, μάλλον εδώ, ή windsurf είναι αυτό. Για να δούμε. Windsurf, συγγνώμη. Windsurf και το. Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι windsurf. Αυτό είναι θήκη για σανίδα. Για surf. Μάλλον. Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι θήκη. Γιατί τόσο μεγάλη θήκη. Κάποιος θα μας πει. Όχι, δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλη θήκη. Πρέπει να είναι windsurf. Είναι κάτι είναι γι' αυτό τώρα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Λίγο άσχετη, παρόλο που έχουμε κάνει kitesurf και δεν μοιάζει. Είμαστε επαγγελματίες. Επαγγελματίες. Στο μέλλον. Του μέλλοντος. Επαγγελματίες ερασιτέχνες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα κατάστημα το οποίο φαίνεται να λέγεται παρασόλ. Αχ, είναι πανέμορφο αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μου έχει κάνει κλικ ήδη. Απίστευτο. Αυτό είναι, ας πούμε, το είδα και μου έκανε κλικ. Να ξέρεις, σε λίγο θα είμαστε εδώ. Το είπα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μαγαζί με ρούχα δίπλα μας. Εδώ έχουμε. Ναι, αυτό δεν είναι σαν το βραζιλιάνικο μπανανόφυλλο. Ναι, κάτι θυμίζει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε αυτό. Α, δες, εδώ μπορούμε να βάλουμε τα κεφάλια μας. Αλλά μετά δεν μπορούμε να κρατήσουμε το κινητό. Ωωω, βάλω και από την άλλη. Ωραία. Μ' αρέσει να περπατάω δίπλα στη θάλασσα. Ναι. Εντάξει, τελικά στα καλύτερα μας έφερες. Ναι. Με τις ιδέες σου. Έτσι είναι, παιδιά. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Οπότε να συνεχίζετε να ψάχνετε και να μην εγκαταλείπετε. Γιατί άμα συνεχίσεις, θα βρεις κάτι. Τώρα, θα είναι καλό, δεν ξέρω, αλλά κάτι θα βρεις αν συνεχίσεις να ψάχνεις. Εμείς συνήθως βρίσκουμε και καλά, τα καταφέρνουμε και δεν εγκαταλείπουμε μέχρι να βρούμε και τα επόμενα, γιατί η ζωή είναι ένα ταξίδι και όταν το σταματήσουμε, σταματάει και αυτή. Οπότε μην ξεχνάτε να σταματάτε να ζείτε και να ταξιδεύετε. Συνεχίζουμε λοιπόν προς τα εδώ. Τις φιλοσοφίες σου θα τις πεις μόνο εσύ, κάτσε γιατί τώρα ξεκινάω κι εγώ. Φιλοσοφίες της νίκης. Αρχίζουμε. 3, 2, 1. Φόρτωσε. Πες μας την ιδέα σου. Λοιπόν, με αυτό που έλεγες, εγώ σκέφτηκα ότι άμα δεν ψάχνεις τίποτα, τότε δεν θα βρεις τίποτα. Σωστό. Και μπορεί αυτό να θέλεις, να νομίζεις ότι θέλεις αυτό. Αλλά στην τελική, μήπως όταν αρχίζεις να ψάχνεις, ακόμα και όταν βρεις κάτι κακό, είναι καλύτερα από το προηγούμενο που είχες. Με μπέρδεψες πάρα πολύ, αλλά θα περάσουμε μάλλον σε ένα στιχάκι από τους Rolling Stones. Δεν μπορείς να έχεις πάντα αυτό που θέλεις, αλλά αν προσπαθήσεις πολύ, μπορεί να έχεις αυτό που χρειάζεσαι. Και μετά θα αυτό κλείσουμε. Αυτό είναι πιο μπερδευτικό. Θα κλείσουμε με Διογέννη τον Κυνικό. Εγώ χρειάζομαι μόνο το πιθάρι μου και τίποτα άλλο. Θα κάνω ζωή σφαίρα και τελείωσε. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις φιλοσοφίες και ας δούμε λίγο τη θέα. Δείτε εδώ, παιδιά, μια ομορφιά. Πάνω στο κύμα. Μα είναι τέλειο. Βραχονισίδα και σκάλα που οδηγεί στην παραλία. Τι θες, δηλαδή. Είναι ένα πανέμορφο μέρος. Κάποιος είναι με jet ski μέσα, βλέπω. Ναι. Καλό περνάει. Οπ, οπ, όχι. Έλα, ναι. Νάτος. Είναι και όρθιος. Πολύ γρήγορος. Πάμε να ζητήσουμε να κάνουμε βόλτα. Άντε, φύγαμε. Πλάκα κάνει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, το μόνο που είναι ίσως λίγο ενοχλητικό είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην άκρη της θάλασσας. Αλλά υποθέτω ότι υπάρχει και άλλη παραλία για να απλώσει την πετσέτα σου. Είναι ενοχλητικό, δηλαδή δεν έχει χώρο τόσο στην αμμουδιά. Δεν έχει για να βάλει την πετσέτα σου, α πούμε, άμα είστε πολύ. Ναι, μωρέ, έχει, εντάξει. Εγώ είδα ότι έχει χώρο τώρα. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε και θέμα. Όχι, δεν το κάνουμε θέμα. Πανέμορφο είναι, δε αυτό. Είναι παραδεισένιο μέρος. Απλά για να είμαστε έτσι και αντικειμενικοί, δεν πρέπει. Για να τα πούμε όλα. Βλέπω εδώ ενδεχομένως να έχουμε live μουσική αργότερα. Συνήθω βλέπουμε jazz and swing, ρητρώνει. Να, ορίστε, εδώ γίνεται. Δες, γίνεται λίγο καλύτερο το μέρος εδώ για να βάλεις. Ήταν λίγο πιο έτσι εναλλακτικό το μέρος, μήπως οι άνθρωποι έρχονται και λένε δεν θέλω να πάω σε εστιατόριο. Α, εδώ μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου, ωραία.
Τους παρεξήγησα. Υπάρχει μέρος για την πετσέτα. Υπάρχει όντως και δεν είναι και γεμάτο ξαπλώστρες, παιδιά. Εμένα αυτό το πράγμα που είναι παντού κάποιες παραλίες γεμάτες ξαπλώστρες με ενοχλεί πάρα πολύ. Ενώ εδώ στη Λέσβο ιδίως έχουμε δει ότι πολλές παραλίες δεν έχουν τίποτα απολύτως ούτε ίχνους από ξαπλώστρα. Και λες, wow, μπράβο, τι ωραία, μου αρέσει, είναι πιο φυσικό. Βέβαια υπάρχουν και κάποια μέρη με ξαπλώστρες, έτσι, για να υπάρχουν για όλους τα μέρη. Δεν είναι να πάρουμε μια παραλία και να τη γεμίσουμε με ξαπλώστρες και να πούμε τελείως, δεν θα πάει κάτι, παντήσει κανείς στο πόδι του. Γιατί ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Εμείς που δεν θέλουμε ξαπλώστρα, τι θα κάνουμε δηλαδή. Εσείς φεύγουμε, είναι... εξορία. Άδια. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι έχει κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια που λέγεται Hotel Kima. Που είναι πάρα πολύ όμορφα, δηλαδή εξωτερικά είναι πάρα πάνω πολύ στο όμορφα. Κύμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μάλλον δυσφημίζουν λίγο το μέρος, δεν ξέρω παιδιά, κύμα δεν βλέπω, ήρεμα είναι εδώ η θάλασσα. Αλλά καταλαβαίνω τι εννοώ. Το εντάξει, κυματάκι θα έπρεπε να ονομάζεται. Ναι. Εδώ έχουμε και κάποια όμορφα δεντράκια και κάποιες γλάστρες. Ναι, αυτά τα αρμυρίκια παίζουν πολύ εδώ στην περιοχή. Εμένα μου αρέσουν. Ναι, πολύ ωραία. Από ό,τι φαίνεται είναι... αντέχουν πολύ εδώ στην Αρμύρα. Θα κατέβουμε να κάνουμε μια βουτιά. Άντε, ας κατέβουμε. Βασικά να σε πετάξω από εδώ. Άντε, φύγαμε. Δίπλα είμαστε.